Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι ο Νίκος ο Μπάκουλης. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης ο Κυρίτσης. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που είμαστε εδώ. Γενικά θα μπορούσαμε να τη συγκεκριμένη παρουσίαση να την κάνουμε σε μία, σε δύο ώρες, σε τρεις ώρες. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Οπότε θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε τα πιο βασικά στοιχεία. Ξεκινώντας από το marketing, ας το πούμε έτσι, του LINE. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Αυτή ήταν η έκφραση που πρωτοστάτησε, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιώντας το δικό μας δίκτυο, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πήραμε τους φίλους μας, τους bartender στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και τους ζητήσαμε να κάνουν ένα βίντεο, ένα story, ένα reel, οτιδήποτε ήθελε ο καθένας, ένα post το οποίο να αφορά και να λέει αυτή την έκφραση. Μέχρι τότε λοιπόν δεν ήξερε κανένας τι είναι το LINE. Πολλοί μας στέλνανε inbox και μας λέγανε θα είναι ένας οργανισμός, θα είναι ένα πρόγραμμα, θα είναι ένα bar, θα είναι ένα εστιατόριο. Λίγη υπομονή λέγαμε και θα δείτε. Και όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο buzz όσον αφορά το προϊόν το οποίο θα θέλαμε να δείξουμε με σχεδόν 0 ευρώ. Οπότε κάποιες φορές δεν χρειάζεται να ξοδέψεις άπειρα λεφτά για να κάνεις highlight το project σου, αρκεί να πιστεύεις σε αυτό και να του φερθείς κατά κάποιο τρόπο έξυπνα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκριση, την πρώτη εβδομάδα είχαμε 6.500 followers, όταν ανακοινώσαμε ότι εμείς είμαστε το LINE από πίσω, 5 μέρες πριν το άνοιγμά του. Οπότε πρακτικά αυτό το concept που κάναμε ήταν απλά μια περιέργεια στον εγκέφαλο του ανθρώπου ανά τον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, το LINE είναι τα όνειρα, ας πούμε, τριών ανθρώπων που δουλεύουν στην εστίαση πάρα πολλά χρόνια και οραματίζονται ή ονειρεύονται πώς θα θέλουν να δουν την εστίαση τα επόμενα χρόνια. Οπότε, τι έφερε για μας ο COVID 3 χρόνια πριν, γιατί το project ξεκίνησε πριν 3 χρόνια πριν και υφίσταται ένα χρόνο, έφερε χρόνο να σκεφτούμε και να ξανασκεφτούμε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση που συνέβαινε στην εστίαση. Όπως πολλοί από εσάς στην εστίαση είδατε, ο κόσμος της εστίασης άρχισε να φεύγει γιατί δεν είχε όλα αυτά τα guarantee και τα certificate πράγματα που αφορούν μια κανονική δουλειά, οπότε άρχισε να φεύγει και αυτόματα οι επιχειρηματίες να ψάχνουν κόσμο για να δουλέψει σε αυτούς. Τι βάλαμε λοιπόν σαν πρωταρχικό παράγοντα? Για να μπορούμε να σκεφτόμαστε βιώσιμα στο μέλλον, δεν είναι μόνο το προϊόν. Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα φτιάξουμε βιώσιμους ανθρώπους στις επιχειρήσεις μας με σκοπό να παράξουμε βιώσιμο προϊόν. Άρα, το 14 μισθή, όλα τα δώρα, όλα τα επιδόματα, οι συνθήκες εργασίας πολύ φυσιολογικές και ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης στους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας και έχουν το ίδιο όραμα, για μας είναι κάτι που είναι στάνταρ για να μπορέσουμε να χτίσουμε βιώσιμους ανθρώπους. Ναι. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Νίκος, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το ανθρώπινο δυναμικό. Ίσως πιο σημαντικό και από τα κτίρια. Όχι ίσως, σίγουρα πιο σημαντικό και από τα κτίρια. Σίγουρα πιο σημαντικό και από το ντεκόρ του μπαρ. Και είμαστε περήφανοι που πλέον γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί αν σκεφτείτε πριν κάποια χρόνια, όχι πάρα πολλά πίσω, γύρω στα 12 με 15 χρόνια, οι ιδιοκτήτες μπαρ πιο πολύ σκεφτόντουσαν πώς θα πάρουν ένα χρυσό καναπέ και ένα πολύ ωραίο τραπέζι, παρά πώς θα έχουν το προσωπικό τους ευτυχισμένο, έτσι ώστε να παράγει σωστό προϊόν, ωραίο προϊόν, και ο κόσμος να μπορεί να απολαμβάνει την ποιότητα αυτού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι το LINE, κάποιοι από αυτούς οι πιο σημαντικοί, όπως είναι ας πούμε τα κορίτσια μας, η Ελένη και η Άλκηστης. Αυτές ευθύνονται για το κομμάτι του brand, για το κομμάτι του label σε ένα μεγάλο βαθμό. Δουλεύουμε μαζί τα τελευταία 10 χρόνια από το Clamsys. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι, γιατί με το που σκεφτούμε κάτι και το επικοινωνήσουμε, αμέσως μπορούν να το γράψουν και να το αποτυπώσουν είτε στο χαρτί είτε σε digital μορφή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελένη ασχολείται πιο πολύ με το κομμάτι των γραφιστικών. Η Άλκης της γράφει κάποια από τα κείμενα και δομεί λίγο τη σκέψη μας, γιατί είναι και λίγο ό,τι να είναι κάποιες φορές στη δικιά μας σκέψη. Του χάος γίνεται. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το label μας. Δεν ξέρω τι σας θυμίζει, αν σας φαίνεται απλό, αν σας φαίνεται σύνθετο. Εμάς όταν ήρθε αυτό το label, αυτή η γραμμή, ας το πούμε έτσι, η μαύρη γραμμή, το πρώτο πράγμα που είπαμε ήταν «Wow,
Αυτό είναι το label μας. Ομόφωνα κιόλας. Και θα πει κάποιος, καλά, σας άρεσε μία μαύρη γραμμή. Μας άρεσε, γιατί αυτή η γραμμή κρύβει πάρα πολύ ιστορία από πίσω της. Η βασική της έμπνευση έρχεται από το Space Odyssey, την ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει κάποιοι ή δεν την έχετε δει. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φουτουριστική ταινία, η οποία περιγράφει μικρούς μονόλιθους, οι οποίοι ταξιδεύοντας στο χάος, προσγειώνονται σε διάφορα σημεία της γης. Και κάπως έτσι είναι και τρόπος που λειτουργούμε και εμείς στο line. Ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θα προσθέσεις και άλλα πράγματα. Εσύ λες και κάτι για τις φλέβες και τις γραμμές. Το line για μας έχει δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι... βασικά έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτα είναι, όπως είπε ο Βασίλης, τα κτίρια. Τα κτίρια σχεδιάζονται από γραμμές, από αρχιτέκτονες. Αν εμείς δώσουμε το κατάλληλο ενδιαφέρον για αυτά τα κτίρια και προσπαθήσουμε να φτιάξουμε βιώσιμα και χαμηλής αποτύπωσης ενέργεια κτίρια, πάμε ένα βήμα πιο κοντά στη βιωσιμότητα. Μέσα σε αυτά τα κτίρια ζουν και εργάζονται άνθρωποι. Οι άνθρωποι μέσα στον εγκέφαλό τους έχουν ένα άλλο σύστημα που χωρίζεται από γραμμές, που είναι οι εγκεφαλικοί νευρώνες. Όσο πιο υγιές είναι αυτό το σύστημα, τόσο πιο σωστά θα παίρνει τις αποφάσεις για να μπορεί να σχεδιάζει τις γραμμές που μένουν στα κτίρια οι άνθρωποι. Και το πιο βασικό και το πιο για μας είναι ότι κάτω από το πάτωμα που πατάμε υπάρχει ένα ριζικό σύστημα που πρακτικά φυτεύουμε πράγματα, αν τα καλλιεργούμε με ήθος, παίρνουμε τον καρπό, ο άνθρωπος τα τρώει, έχει πιο υγιές αυτούς τους εγκεφαλικούς του νευρώνες και σχεδιάζει ακόμα πιο βιώσιμο μέλλον. Οπότε το line είναι λίγο πιο βαθύς τρόπος σκέψης. Όλοι αυτοί λοιπόν το tagline του line ονομάζεται The Method of Anarchy, γιατί ακούμε διάφορα άναρχα πράγματα και συμβαίνουν διάφορα άναρχα πράγματα, καθώς όταν καταπιάνεσαι με τη διαδικασία της ζύμωσης σε ένα μέρος, ενώ θεωρείς ότι όλα μπορείς να τα ελέγξεις, ξαφνικά μετά από κάποιο σημείο και μετά ξεφεύγει το πράγμα. Είτε πάνω είτε κάτω, είτε σε γεύση είτε σε αρώματα, δημιουργεί μια αναρχία. Και εμείς όλη αυτή την αναρχία προσπαθούμε με έναν τρόπο να την κάνουμε highlight. Προσοχή, όχι να την εμποδίσουμε, να την κάνουμε highlight. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό και το tagline του μαγαζιού ονομάζεται The Method of Anarchy. Εδώ βλέπετε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι συνεργαζόμαστε, όπως είναι ο Παύλος Κυριάκης, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του line. Κάναμε πολύ ωραία πράγματα μαζί στο κομμάτι του φαγητού και αυτό σε sustainable και zero waste κατεύθυνση εννοείται πως όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί αν πει ένα μαγαζί ή μια επιχείρηση ότι είναι 100% zero waste, σίγουρα λέει ψέματα. Αλλά το να έχεις μια κατεύθυνση και συνεχώς να σκέφτεσαι προς αυτή την συλλογιστική πορεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η Φέδρα, η οποία λέγεται, θα τη βρείτε στο Instagram ως Bread and House, εννοείται πως ένας άνθρωπος ο οποίος το nickname του είναι Bread and House μας ταιριάζει, γιατί έχει μέσα της πολύ χάος. Είναι μια αυτοδημιούργητη baker. Δεν έχει πάει σε πανεπιστήμια, δεν έχει πάει σε σχολές, αλλά έχει ένα τεράστιο πάθος για το ψωμί, για το προζυμένο ψωμί συγκεκριμένα, φτιάχνοντας το δικό της προζύμι για τα τελευταία 6 χρόνια και χρησιμοποιώντας αυτό, φέρνοντας αυτή την κληρονομιά μέσα στο line και χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά τα οποία βρίσκει μέσα στο line, παράγουμε διάφορα ψωμιά, όπως θα βρείτε πατζαρόψωμα, θα βρείτε ψωμί σπανακόπιτα, θα βρείτε ψωμί το οποίο φτιάχνεται από το δικό μας buttermilk, πολλά διάφορα είδη τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε. Εδώ βλέπετε δύο εξίσου δυνατούς και πολύ 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 σημαντικούς ανθρώπους για το line, γιατί όπως σας είπαμε, το line είναι μια κοινότητα. Αυτό είναι που πρεσβεύουμε, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, εκτός και από το ένα μπαρ. Από το ότι είναι ένα μπαρ. Ο Γιάννης, ο οποίος ταξίδεψε από την Κρήτη για να είναι μαζί μας και είναι ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος παραγωγής των fruit wines που φτιάχνουμε και θα εξηγήσουμε αργότερα στο χώρο μας, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και ο Θάνος, ο οποίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ηνοποιούς στη χώρα μας, είναι ο βασικός ηνοποιός του Ταφίνος. Φαντάζομαι όσοι ασχολείστε με το κρασί το γνωρίζετε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρελός σαν και εμάς. Πήγαμε εκεί, του είπαμε, ξέρεις κάτι, ξέρουμε ότι κάνω μία από τις καλύτερες, από τα καλύτερα κρασιά στην Ελλάδα. Εμείς θα κάνουμε τώρα κρασιά από φρούτα στην Ελλάδα. Θέλεις να είσαι μαζί μας, να το κάνουμε μαζί? Και εννοείται πως είπε ναι. Και αυτό ήταν το τρελό της υπόθεσης. Αυτό μας άρεσε σε αυτόν πάρα πάρα πολύ. Και είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα, επειδή εμείς είμαστε bartender και δεν γνωρίζουμε τα πάντα, έτσι, δεν γνωρίζουμε για παράδειγμα πώς πρέπει να εμβολιάσει σωστά μία ζύμη για να παράξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ούτε πώς θα κάνεις feed μια ζύμη για να παράξεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα.
Αυτός όμως το ξέρει και μας το μεταλαμπαδεύει και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Άλλοι δύο άνθρωποι πολύ σημαντικοί είναι ο Αυγουστίνος και η Λιάννα. Ο Αυγουστίνος είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει για μας την μπύρα. Στο Line δεν έχουμε μπύρα η οποία είναι σε μπουκάλες, σε κουτάκι ή σε κίκεκ πλαστικό βαρέλι. Έχουμε αλλάξει όλο τον τρόπο παραγωγής αυτού του ανθρώπου που είναι λίγο έξω από την Αθήνα στη μεταμόρφωση κάπου για να έχει μπύρα η οποία έχει σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα εκτός από το νερό το οποίο επιστρέπει θεωρητικά στον πλανήτη. Οπότε έχουμε δικά μας βαρέλια και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι αυτός είχε ένα σύστημα και ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και του λένε μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημά σου γιατί εμείς δεν θέλουμε να πετάμε κάθε μέρα όλη αυτή την ποσότητα και να καταναλώνεται ή πώς διοχετεύεται στον πλανήτη. Θέλουμε να βάλουμε ένα σύστημα δικό μας, το οποίο το μόνο πράγμα που θα πετιέται θα είναι το νερό, που θεωρητικά επιστρέφει στον πλανήτη. Και η Λιάννα, η οποία είναι μία από τις πιο μικρούς συνοποιούς στην Ελλάδα, είναι από την Ικαρία, είναι 27 χρονών, όπου κάνουμε το κρασί του Line από σταφύλι. Και το λέω από σταφύλι γιατί αυτά που φτιάχνουμε εμείς δεν πάντα πούμε κρασί, αλλά η συλλογιστική πορεία είναι κρασί. Αυτό λοιπόν που λίγο θέλουμε να εξηγήσουμε είναι ότι όλες οι εταιρείες ανά τον κόσμο, πάσης φύσεως, όχι μόνο της εστίασης, προσπαθούν να μπουν και να κατευθυνθούν και να μετρηθούν με κάποιο τρόπο σε ένα σύστημα που πρακτικά τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα ESG, Environmental, Social και Governance. Σαν εστίαση δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το governance που απευθύνεται περισσότερο σε επενδυτικά προγράμματα, αλλά τα δύο πρώτα μπορούμε να μπούμε όλες οι επιχειρήσεις και ένα βήμα τη φορά να το κάνουμε. Το social αφορά τους πάντες, τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στην επιχείρηση, τους ανθρώπους που δουλεύουν έξω από την επιχείρηση για μας, οι collaborators, οι farmers, οι γραφίστες μας και ούτω καθεξής. Και υπάρχει μετά και το ηθικό κομμάτι που έχει να κάνει με το environmental. Το environmental είναι στην ουσία 3-4 πράγματα. Πόσο είναι το αποτύπωμα που αφήνει κάθε ενέργεια που επιλέγεις να κάνεις με σκοπό να παράξεις ένα προϊόν. Ποια είναι η κυκλική οικονομία η οποία διαλέγεις ώστε να φτιάξεις αυτό το προϊόν και αν την διαλέγεις αυτή την κυκλική οικονομία. Και κατά βάση ακούμε στις μέρες μας ότι αυτό το bar είναι zero waste. Το zero waste είναι το ένα πράγμα από όλα αυτά εδώ που βλέπετε, με σκοπό να επιτυχάνεις το θεωρητικά sustainable way of thinking, δηλαδή το βιώσιμο τρόπο σκέψης. Νούμερο ένα πράγμα είναι, βλέπουμε ένα κάδο τι πετάμε. Αυτό που το βλέπει είναι ο άνθρωπος. Από αυτό που πετάμε, εμείς ερχόμαστε και κάνουμε reuse, δηλαδή ξαναχρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα που θεωρητικά κάποιος θα το πετάξει. Από το reuse έρχεται το σερβίρισμα, το distribution, δηλαδή είτε το κάνουμε προϊόν, official, το κλείσουμε σε μπουκάλι ή σε ένα vacuum ή σε οτιδήποτε, είτε το σερβίρουμε σε ένα πιάτο, έρχεται το σερβίρισμα. Από όλη αυτή τη διαδικασία, εμείς κάνουμε remake τον πλανήτη. Γιατί πρακτικά αυτό το πράγμα δεν το πετάμε με σκοπό να ξαναγοράσουμε ένα καινούργιο προϊόν στη θέση του. Ταυτόχρονα έρχεται η παραγωγή, δηλαδή όταν εμείς σκεφτήκαμε την ιδέα του fruit wine, είναι όλη αυτή η κατεύθυνση πώς θα κάνουμε κυκλική οικονομία. Το recover είναι ένα πράγμα που θεωρώ θα έρθει μετά από πολλά χρόνια ή μπορεί να μην έρθει ποτέ. Γιατί αν σκεφτείτε τα τελευταία 120 χρόνια έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη, ενώ υφίσταται μερικές χιλιάδες. Θεωρώ ότι κάποια βήματα μπορούμε να κάνουμε και να το βοηθήσουμε. Και μετά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας, ώστε να χαμηλώσουμε την ενέργεια. Έτσι λοιπόν εμείς ψάχναμε για ένα κτίριο το οποίο θα έχει λιθοδομή 70 εκατοστά με σκοπό να είναι αρκετά δροσερό το καλοκαίρι και αρκετά ζεστό το χειμώνα. Να είναι ψηλοτάβανο για να το βοηθήσει επίσης. Να έχει πολύ μεγάλα παράθυρα μέσα στη μέρα να μην έχουμε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας φωτισμού. Και όλες τις τεχνικές που έχουν να κάνουν με τη ζύμωση να μπορούμε να διοχετεύουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα την ενέργεια ούτως ώστε να την αποθηκεύουμε σε μπουκάλια, σε βάζα και ούτω καθεξής. Είναι η πρώην γκαλερί Ζουμπουλάκη στα κάτω Πετράλωνα, ένα κτίριο industrial, 25 χρόνια φιλοξενούσε τέχνη, πριν από αυτό ήταν κάποια βιοτεχνία. Αυτό είναι το μπαρ, του Βασίλη του αρέσει να το εξηγεί όταν μπήκαμε στο μαγαζί τον Ιούλιο που μπήκα σε αυτή την πόρτα και του λέω πω τέλειο, μπορείς να βάλουμε ένα θάλαμο εδώ μέσα και να βάζουμε όλα μας τα προϊόντα εδώ από όλους τους μικρούς παραγωγούς.
Ναι, αυτός εκεί που βλέπετε είναι ο θάλαμος τελικά που έγινε, ο οποίος έγινε όλο από τη δικιά μας επίβλεψη, το πούμε έτσι. Αυτό είναι μια άλλη πανοραμική, ας πούμε, φωτογραφία του μπαρ. Βλέπετε διάφορα elements τα οποία υπάρχουν στο χώρο και κάποια από αυτά τα βρήκαμε κιόλας, όπως το είναι το μισό μαρμάρινο μπαρ που βλέπετε, το οποίο συνδέεται με το ξύλο. Αυτό υπήρχε ήταν ένα μισό συντριβάνι της Αθήνας του 22, το οποίο ανήκε στην οικογένεια και μας το άφησε ως παρακαταθήκη για τον μπαρ. Εδώ υπάρχει το κομμάτι του prep room. Αυτό είναι το ένα του κομμάτι, εκεί που κάποια από τα υλικά, το κοκτέιλ ή αποστάγματα ή αρώματα που χρησιμοποιούμε μετέπειτα στα κρασιά φτιάχνονται. Εννοείται πως υπάρχει μια yard, μια αυλή, δεν νοείται μαγαζί στην Ελλάδα χωρίς αυλή κάπου ή και έναν εξωτερικό χώρο. Είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις, καθώς ο Έλληνας του αρέσει άπειρα, ειδικά το καλοκαίρι, να κάθεται έξω και αν εσύ πεις «Α, αυτό δεν με νοιάζει», θα έρθει και θα σε βρει το κακό, που λένε. Τι είναι γενικά το line? Εννοείται πως είναι ένα all day bar, δεν αλλάζουμε τη φύση μας. Αυτό ξέρουμε να κάνουμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε, το οποίο σερβίρει κάποια από τα βασικά προϊόντα που μπορεί να βρει κάποιος σε ένα μπαρ. Εμείς λοιπόν σερβίρουμε ψωμί, προζυμένο ψωμί όπως είπαμε σε διάφορες εκδοχές, καθώς το ψωμί με τη σωστή εκτέλεσή του θεωρείται και ένα υλικό το οποίο είναι και sustainable και βιώσιμο και πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό μας. Μπύρα, πολύ ωραία μπυρίτσα, κάνουμε μία Lager, μία West Coast και μία East Coast με διαφορετικά είδη, καθώς είναι τα τρία πιο βασικά, τρεις πιο διαφορετικές κατηγορίες που μπορείτε να βρείτε σε ένα μαγαζί. Wines, ωραία, τα οποία είναι τα fruit wines, τα λέμε wines ή wines, αν το μεταφράσετε, γιατί ουσιαστικά είναι γιατί μέσα, γιατί να βάλουμε κάτι μέσα. Είναι η κλασική κοινή ερώτηση. Μας κάνει πάρα πολλοί κόσμος για ποιο λόγο θέλατε να καταπιαστείτε με τα fruit wines. Και υπάρχει μια απάντηση, την οποία θα δούμε. Πολύ βασική κιόλας. Grapes for making wine are among the crops most susceptible to climate change. And seasonal frost and rain mean French wine production will drop 29% this year compared with last. A sobering sample of things to come. Global warming is changing the geography of wine, disrupting traditions across a $327 billion industry. Vines are now growing in countries like the Netherlands and Norway, once considered way too cold for viticulture. In Austria, warming could double the area currently suitable for fine wine cultivation by 2050. Burgundy, Champagne, Alsace, and the Loire may also gain from rising temperatures. But where warming is expected to be most severe, the forecasts are grim. The Mediterranean coast of France, as well as Italy and Greece, may become too hot to grow grapes by 2050. Πολύ σημαντική απάντηση, πιστεύουμε. Αλλάζει το κλίμα μας, Άρδιν, ωραία. Οι νοπαραγωγοί αρχίζουν και ζορίζονται αρκετά με το να βγάλουν κάποιες ποικιλίες. Αλλάζει πάρα πολύ το κομμάτι του πλανήτη, το κομμάτι του περιβάλλοντος και εμείς πρέπει να τα ακούσουμε αυτό. Ωραία. Και σίγουρα τα φρούτα είναι μια πολύ στιβαρή και δυνατή διέξοδος για να παράξουμε εξίσου ωραία προϊόντα, όπως θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σιγά σιγά τα wines. Πολύ σημαντικό για τα wines είναι αυτό το, και για μας το πιο σημαντικό ίσως στο κομμάτι του line, είναι αυτό το setup που βλέπετε, το οποίο έχει εμπλουτιστεί κι άλλο αν έρθετε τώρα και το επισκεφτείτε. Είναι τα fermenting tanks που έχουμε στο χώρο μας, τα οποία ουσιαστικά σου καθορίζουν σε ένα σημαντικό βαθμό την πίεση και το περιβάλλον, τις θερμοκρασίες στις οποίες θα ζυμώσει το φρούτο σου για να παράξει το χαρακτήρα του. Πολύ σημαντικό για εμάς. Τέλεια. Λοιπόν, τι είναι ακριβώς το wine ή τα κρασιά από φρούτα που κάνουμε? Ο βασικός λόγος πίσω από αυτό είναι σίγουρα η κλιματική αλλαγή και θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα και σαν άνθρωποι που δεν καθησυχαζόμαστε, σαν bartenders, θέλουμε πάντα να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό στον πελάτη μας. Αυτό που λοιπόν εμείς δανειστήκαμε είναι ακριβώς η ίδια συλλογιστική πορεία. Η ίδια βιβλιογραφία, ο ίδιος τρόπος σκέψης,
που κάνουν οι νοποιοί όλα αυτά τα χρόνια. Τον πήραμε έτοιμο, δηλαδή υπάρχει πληροφορία. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ότι βγάλαμε από τη θέση του σταφυλιού ως φρούτο και βάλαμε στη θέση του κάποια άλλα φρούτα με σκοπό να καταφέρουμε ή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε την ίδια εμπειρία πίνοντας ένα κρασί από θεωρητικά κρασί από Ρόδι. Οπότε. Να πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Για να καταλάβετε τι εννοούμε λίγο πιο απλά. Πίνουμε τεκίλα και πίνουμε και μεσκάλ. Θεωρητικά είναι δύο προϊόντα τα οποία έρχονται από ένα κοινό παρανομαστή, που είναι η αγάπη. Σκεφτείτε όμως πόσα διαφορετικά elements, ωραία, μπορεί να έχει για να φτιάξεις τεκίλα και πόσα διαφορετικά elements χρειάζονται για να φτιάξεις μεσκάλ, αν αυτό βοηθάει κάπως. Στην ουσία το σταφύλι ανήκει στην κατηγορία του φρούτου, ωραία. Μπορούμε να βρούμε άλλα φρούτα και ο βασικός λόγος είναι ότι τα περισσότερα φρούτα που βρίσκουμε έχουν βαθύτερο ριζικό σύστημα, οπότε μπορούν να βρουν πιο βαθείς υδροφόρους ορίζοντες. Με σκοπό η κλιματική αλλαγή να κάνει reduce την κατανάλωση του σταφυλιού ή όλο αυτό το αποτύπωμα που λένε ότι θα εξαλειφθεί, θα χαθεί το identity το 2045 του Σαρντονέ από την Γαλλία. Και σας λέω ότι σίγουρα το ασύρτικο από τη Σαντορίνη έχει τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία 3 χρόνια. Πίνουμε ένα απλά όξινο αλκοολικά κρασί. Οπότε αυτό που θέλουμε εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αυτή την εμπειρία. Τι κάναμε λοιπόν, αφαιρέσαμε το σταφύλι από τη θέση αυτή τη παραγωγική διαδικασία και προσθέσαμε άλλα φρούτα. Δεν πήγαμε σε ένα φρουτοέμπορο γιατί του είπαμε θέλουμε τόσα κιλά από αυτό, τόσα κιλά από αυτό, τόσα κιλά από αυτό. Πήγαμε σε παραγωγούς που έχουν ηθική καλλιέργεια, άρα βιολογικά και πιστοποιημένα φρούτα, που παράγουν ένα φρούτο. Άρα ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να καλλιεργήσουν το ρόδι, που στην προκειμένη περίπτωση αυτή η οικογένεια από την τη Θωρέα, η κυρία Γιώτα και ο κύριος Κωνσταντίνος, παράγουν 3 ποικιλίες. Εμείς δουλεύουμε με τις 2 αυτή τη στιγμή. Και χωρίσαμε αυτά τα θεωρητικά κρασιά, τα fruit wine, σε 2 κατηγορίες. Την classic, η οποία πρακτικά η classic τι είναι. Είναι το φρούτο, η τεχνική που επιλέγουμε, δηλαδή αν θα έχει αυτή τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, αν θα έχει πίεση, αν δεν θα έχει πίεση, αν θα διοχετεύσουμε αέρα, θα το οξυγονώσουμε, αν θα το αφήσουμε 3 μήνες να κάνει resting σε ανοξείδωτα βαρέλια. Όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα που κάνει και ένας συνοποιός. Με σκοπό να μπορέσουμε να φτάσουμε πιο κοντά στην τυπικότητα, στο τυπίστη και το τυπικάλ. Δηλαδή, να καταλαβαίνεις ότι πίνεις ένα κρασί ή ένα ποτό από ρόδι και να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος που βρίσκεται ο καρπός. Οπότε αυτά τα ονομάζουμε classic. Σαν bartenders, δεν θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο classic, όμως είπαμε ότι θα φτιάξουμε άλλη μια κατηγορία. Έτσι αυτά τα κρασιά δεν χωρίζονται σε λευκό, ροζέ και κόκκινο. Για μας είναι το φρούτο. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και μετά οι 2 κατηγορίες. Η fancy είναι μια κατηγορία που βάζουμε σε ένα κοινό δρόμο την συλλογιστική πορεία των ενοποιών με την μπαρτεντική μας λογική. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κρασί το οποίο έχει μέσα cocktail elements. Δοκιμάζοντας λοιπόν το classic ρόδι, μας έβγαζε κάποια αρώματα ή μας θύμιζε ένα μποζολέ, αν ξέρετε τα νουβό κρασιά που βγαίνουν την 3η εβδομάδα του Νοέμβρη, από ένα ξινό μαύρο και σειρά. Οπότε κάποια από τα χαρακτηριστικά που μπορείτε να δείτε εδώ είναι βασικά αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά αυτών των 2 ποικιλιών. Αυτά ήρθαν και μπήκανε με διαφορετικό τρόπο. Είτε κατά τη διάρκεια της ζύμωσης προσθέτοντας το τριαντάφυλλο, είτε αποστάζοντας νερό που είναι η ντομάτα για να πάρουμε μια υδρόλυση της ντομάτας. Έρχονται και μπαίνουν και συμπληρώνουν τη γευστική και αρωματική παλέτα της fancy κατηγορίας. Με την ίδια λοιπόν συλλογιστική πορεία προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάποια παράγωγα από αυτά τα κρασιά. Για παράδειγμα, για το βερμούτ που χρησιμοποιούμε στο αμερικάνο μας, το κόκτεϊλ, το ονομάζουμε Symposium Vermouth, είναι η δικιά μας παραλλαγή του γλυκού βερμούτ και ως βάση έχει το κρασί από το ρόδι και άλλα extracts τα οποία φτιάχνουμε in-house και τα οποία προκύπτουν από μια διαδικασία που θα πούμε αργότερα. Το dry martini, για παράδειγμα, που φτιάχνουμε. Το dry martini έχει μέσα gin, κλασικά, δεν παρεκκλίνουμε πολύ στις κλασικές συνταγές και βάζουμε το δικιά μας εκδοχή του που λέγεται tipsy vermouth, ωραία, και είναι ουσιαστικά η βάση του το κρασί από μέλι συν κάποια άλλα extracts πιο ανθικά και πιο βοτανικά τα οποία προσθέτουμε για να φτιάξουμε αυτό το vermouth. Εδώ έχουμε άλλη μια πολύ ωραία εκδοχή της fancy κατηγορίας. Το ονομάζουμε Fig Wine.
Εδώ χρησιμοποιούμε αποξηραμένα σίκα, τα οποία έρχονται από το plantation της Ασκάδα, που είναι βιολογικά σίκα στην Εύβοια. Μια πάρα πολύ προσεγμένη, ένα πολύ προσεγμένος οίκος που παράγει σίκα. Και έχοντας ως έμπνευση τις παλαιωμένες σαμπάνιες, όταν δοκιμάζεις μια παλαιωμένη σαμπάνια, θα δεις ότι τα στοιχεία που παίρνεις είναι ψωμί, όριμα φρούτα, εσπεριδοειδή, nuts. Οπότε είπαμε και εμείς να δουλέψουμε κάπως έτσι. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία της ζύμωσης του κρασιού από σίκο και κατά τη διάρκεια της προσθέτουμε ένα μπάσκετ το οποίο έχουμε φτιάξει ένα μπριός από πιστάτσιο για κάποιες μέρες και το αφαιρούμε και στην πορεία κομμένα στη μέση πορτοκάλια για κάποιες μέρες τα οποία αφαιρούμε και εννοείται πως χρησιμοποιούμε είτε στην κουζίνα είτε στο μπαρ μετά γιατί είναι πάρα πολύ complex όλη αυτή η διαδικασία. Εδώ είναι μια πολύ ωραία πάλι κυκλική, ένας κυκλικός τρόπος σκέψης για να φτιάξουμε κρασί από φράουλα, το οποίο βρήκαμε εννοείται το καλοκαίρι φράουλες από τη φημισμένη Μανολάδα. Τις πήραμε, κόψαμε γύρω στα 800 κιλά φράουλα στο χέρι, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το χυμό, εννοείται πως προκύψαν διάφορα παράγωγα, όπως είναι για παράδειγμα το πράσινο κομμάτι της φράουλας που το επαναποστάξαμε με τεκίλα για την παλώμα μας. Ο χυμός, η πούλπα που προέκυψε από αυτό, κάναμε μαρμελάδα και χρησιμοποίησαμε είτε στο ψωμί μας σαν πρωινό, είτε κάναμε μια αφίγρανση και κάναμε ένα ωραίο λάκτικ αλάτι που βάλαμε στην παλώμα. Οπότε και εδώ σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία που έχει, που μας δίνει η φράουλα. Και γενικότερα αυτός είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δηλαδή, πέρα από το αποτύπωμα, το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, το οποίο... Για Λούμπεν πάει αυτό, για Λούμπεν. Ναι, λες, μακάρι, έγινε ο διάσημος. Πέρα από λοιπόν αυτό το αποτύπωμα, μην το ξαναπώ και θα πάρει ώρα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η ομάδα μας παραμένει δημιουργική μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί συνεχώς σκέφτεται πώς να αξιοποιήσει τα υλικά τα οποία έχουμε στο μαγαζί. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι όλοι, το ξέρετε όλοι όσοι ασχολείστε με την εστίαση, οι πρώτες ύλες ανεβαίνουν σε επικίνδυνο βαθμό η τιμή τους. Οπότε ό,τι μπορείς να εκμεταλλεύεσαι και να φτιάχνεις πράγματα από αυτά που ήδη έχεις αγοράσει στο μαγαζί σου, σου δίνει και ένα παραπάνω κέρδος ή ένα παραπάνω χώρο, έτσι ώστε να πουλήσεις σε ακόμα καλύτερες τιμές κάτι το οποίο λέγεται wine ή cocktail ή vermouth ή το οτιδήποτε. Και πλέον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα μπαρ μας, γιατί έχουν σφίξει λίγο οι καταστάσεις. Θες να πεις λίγο για τα σταφύλια που σου αρέσει να το λες. Ναι μωρέ, εντάξει, εγώ αγαπάω, όσοι με ξέρουν αγαπάω το κρασί πάρα πολύ, και παθολογικά αλλά και αγχολητικά. Συλλέγω κρασιά πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο σίγουρα στο κεφάλι μου επικρατεί είναι η ηθική πλευρά που θα πρέπει να εξακολουθήσει αυτό να υπάρχει. Όταν πριν 3 χρόνια είδαμε στη Βουρβουδία να υπάρχει χιόνι και να βάζουν φωτιές δίπλα από τα μπελιά, αλλά να βγαίνει εν τέλει η παραγωγή της χρονιάς, 99% σας λέω ότι δεν ακολουθούμε την ηθική πλευρά αυτής της παραγωγής, αλλά έρχονται όλο το commercial ή η βιομηχανοποίηση να μπορέσει να βγαίνει προς τα έξω. Αυτό που σίγουρα πιστεύουμε, όπως μπορείτε να το καταλάβετε, γιατί όποιος είναι spirit enthusiast και έχει δοκιμάσει παλαιότερα spirits, μπορεί να καταλάβει σε ένα whisky που αποστάχτηκε το 1970 ή σε ένα whisky που αποστάχτηκε το 2000, πόσο διαφορετική είναι η ποιότητα του κρυθαριού λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και με όλα αυτά τα πράγματα. Ειδικότερα στον παλαιό κόσμο που ζούμε, που θεωρείται η Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και ο μεσογειακός χώρος. Οπότε για μας είναι μεγάλο challenge και δέσμευση εσωτερικά το να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την εμπειρία και να αφήσουμε λίγο on the side το σταφύλι και να μπορέσουμε να δουλέψουμε κάτι άλλο. Μπορώ να σας πω ότι business wise είναι το 30% του τζίρου της πρώτης χρονιάς του line προέρχεται από τα fruit wines. Οπότε είναι και αρκετά profitable. Ωραία. Τελειώνουμε, κάτι ναι. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι καθαρά τεχνικό το κομμάτι και για τους μπαρτέντερ και για όσους ασχολούνται με αυτές τις διαδικασίες. Βάλτε στο μυαλό σας ότι όλα είναι σχετικά με τη ζύμωση.
Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει σωστό και λάθος και δεν υπάρχει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να την κάνουμε τώρα. Ναι. Θα την κάνουμε σε άλλο σεμινάριο του χρόνου. Ωραία, ναι. Και εν κατακλείδη, για μας είναι σημαντική η κοινότητα. Αυτό πρεσβεύει το Line, αυτό θέλουμε να πρεσβεύει. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε το αποτύπωμα του χώρου, που είναι το art κομμάτι. Και θεωρούμε ότι όλο αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πιο λαμπρό, όλα αυτά που είπαμε εντάχει, θα δημιουργήσουν ένα πιο λαμπρό μέλλον, όχι μόνο για τα μπαρ, αλλά για όλες τις κοινότητες. Ναι. Κάτι, πολύ, να κάτι πολύ βασικό που είχε ένα talk πριν εδώ πέρα ενδιαφέρον. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τα βραβεία, τους διαγωνισμούς. Σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και από αυτό, αν βραβευόμαστε, είμαστε και χαρούμενοι. Επειδή δεν είναι αυτός ο σκοπός τα βραβεία. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε τις ιδέες μας πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, περιμένετε. Θέλω να πω ότι είστε φανταστικοί όμως, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Επίσης, πρέπει να πω ότι στη μέση της κουβέντας, της παρουσίασής σας, ήρθε κάποιος που δεν θα πω ποιος είναι και με ρώτησε, μπορείς να μου πεις τι ακριβώς επιχείρηση έχουν τα παιδιά? Του λέω ένα μπαρ. Δεν μπορούσα να μιλάω. Ένα μπαρ. Κάνουν όλα αυτά σε ένα μπαρ. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο και ευτυχώς που. Κοίτα, υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα δυστυχώς δεν ξέρω ποιο νοσφάλμα είναι αυτό. Θεωρεί ότι το bartending και γενικότερα τα μπαρ είναι μια δευτερεύουσα δουλειά. Ευτυχώς εμείς σε ένα μεγάλο βαθμό και όλο το community και της Αθήνας αλλά και το παγκόσμιο έχει καταφέρει να πείσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου ότι αυτό δεν είναι μια δευτερεύουσα δουλειά, είναι μια δουλειά με πολλές κατευθύνσεις. Να έχει και μια δουλειά με κύρος και μια δουλειά με εξέλιξη και ακριβώς. Μια δουλειά για να κάνεις μια σοβαρή καριέρα. Και όταν πάρει σύνταξη, να πεις: έχω κάνει κάτι πολύ ωραίο στη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε σύνταξη ποτέ. Εσείς ο καθένας επιλέγει τον δρόμο του. Κατάλαβες. Είναι θέμα. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι. Ήθελα, από όλα αυτά τις αλχημίες που κάνετε, ήρθε καμιά ώρα που φτιάξατε κάτι που λέτε αποκλείεται να είναι τόσο χάλια? Δηλαδή, ναι, ναι. Δεν είναι δύσκολο να. Ένα 90% αυτό λέμε. Πριν 8 χρόνια γνωρίσαμε έναν τύπο να μας βοηθήσει στο Clumsys, έναν τεχνολόγο τροφίμων, γιατί πλέον όλοι λένε έχουν εργαστήρια. Εμείς λέμε δεν υπάρχει εργαστήριο. Εργαστήρια είναι για τους scientists. Εμείς είμαστε bartenders που χρησιμοποιούμε πιο μοντέρνες κατσαρόλες. Και μας λέει ότι, παιδιά, είστε σίγουροι θέλετε να το κάνετε αυτό? Λέμε ναι. Παιδιά, στην έρευνα το 90-95% είναι αποτυχία, αν θέλεις να βγάλεις σωστά την έρευνα. Κάτσε, έχουμε και πρώιμο παράδειγμα. Έλα. Πήραμε περίπου 400 κιλά χλάδι για να κάνουμε κρασί και έχουμε 400 περίπου λίτρα ξύδι από κρασί, από χλάδι. Όποιος θέλει, μπορούμε να το προμηθεύσουμε. Έπρεπε να φέρει μερικά, εντάξει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Το ξέρεις. Νίκο, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μοιραστήκατε την εμπειρία σας. Εύχομαι μόνο τα καλύτερα.